Η κοινότητα Βαρνάβα στέλνει αγωνιστικό χαιρετισμό στον αγωνιζόμενο λαό της Φυλής και του Σκιστού. Διαμηνύουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι το διαχρονικό έγκλημα εναντίον του λαού της Δυτικής Αθήνας και συνολικά της Αττικής δεν θα περάσει. Ο σχεδιασμός τους θα μείνει στα χαρτιά. Ενώνουμε τη φωνή μας με το λαό της Αττικής που δεν ανέχεται το έγκλημα που συντελείται εδώ και δεκαετίες στη Φυλή, που δεν θα ανεχτεί το έγκλημα που θέλουν να συντελέσουν στο γραμματικό με τη δημιουργία νέου χιτά. Οι μαζικές και μαχητικές κινητοποιήσεις στο Βαρνάβα αποδεικνύουν πως η λαϊκή αντίδραση μπορεί να ακυρώσει τα σχέδια του κεφαλαίου, των κυβερνήσεων, των περιφερειαρχών, των δημάρχων και των γνωστών εργολάβων. Το τελευταίο καιρό ακούμε συνέχεια τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Ενέργειας κύριο Σκρέκα, τον Περιφερειάρχη κύριο Πατούλη να μιλάνε όλο και περισσότερο για το πράσινο New Deal, την πράσινη ανάπτυξη, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεν τους ακούμε όμως να λένε τίποτα για τους κατοίκους του Βόλου, της Θεσσαλονίκης, που ζουν εδώ και χρόνια το έγκλημα του καρκινογόνου καύσης των απορριμμάτων. Για το λαό της Ελευσίνας και του Ασπροπύργου, που ζουν εδώ και δεκαετίες με τη ρύπανση των μεγάλων βιομηχανιών, δεν τους ακούμε να λένε τίποτα για το λαό της Δυτικής και Ανατολικής Αττικής, του Βαρνάβα, του Γραμματικού, του Μαραθώνα, της Νέας Μάκρης, που δεν σκύβει το κεφάλι, που στέκεται σε με παρήπληση απέναντι στους δίθεν ευεργέτες, οι οποίοι έρχονται να χαρίσουν καθρεφτάκια στους ιθαγενείς, φτιάχνοντας από τη μία παιδικές χαρές και συμβάλλοντας από την άλλη στη μετατροπή της Ανατολικής Αττικής σε θάλαμο αερίων. Δεν θα τους περάσει. Η πάλη του λαού θα τσακίσει τα σχέδιά τους. Παλεύουμε για την υγεία τη δικιά μας, των παιδιών μας. Είναι άλλωστε γνωστή σε όλους η υποκρισία τους, διοίκηση Πατούλη Νέας Δημοκρατίας, χέρι-χέρι με το λαγό Τζίμερο, συνεχίζει το έγκλημα ενάντια στο λαό που άφησε στη μέση η Δούρου, ΣΥΡΙΖΑ. Άλλωστε το ίδιο κάνουν και τα κόμματα που τους στηρίζουν. Το εγκληματικό παράδειγμα του Ελληνικού, όπου Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΗ, μαζί με το επενδυτικό κεφάλαιο Λάμπτα, μετατρέπουν ένα από τους τελευταίους ελεύθερους χώρους σε μια τουριστική πόλη των καζίνων του διεθνούς ΤΕΤΣΕΠ, δεν μπορεί και δεν πρέπει να ξεχαστεί. Άλλωστε τα ίδια όνειρα έχουν και για το Τατόι. Το πράσινο μέλλον που μας επιφυλάσσουν στην πραγματικότητα είναι μαύρο. Καμία σχέση δεν έχουν όσα ευαγγελίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος, με την προστασία της υγείας του λαού. Η πραγματικότητα είναι αμήλικτη, η πολιτική τους είναι καταστρεπτική για τη φύση και τη ζωή των εργαζομένων. Γνωρίζουμε καλά ότι όλα αυτά που ετοιμάζουν αποτελούν κόλαφο ενάντια στην υγεία και τη ζωή των κατοίκων της Αττικής. Γνωρίζουμε καλά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις χθες και σήμερα στηρίζουν όλες τις δυνάμεις τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, τους περίφημους πράσινους επενδυτές, αυτούς δηλαδή που θέλουν να καταστήσουν τις αναμογεννήτριες στην Πεντέλη και να επαναλειτουργήσουν τα λατομεία στο Διόνυσο. Στηρίζουν δηλαδή αυτούς που θέλουν να καταστρέψουν τα δάση, να εγκαταστήσουν θηριώδη αιωλικά πάρκα και να υποβαθμίσουν ακόμα περισσότερη τη ζωή του λαού. Απαιτούμε να αποσυρθούν τώρα το νομοσχέδιό τους για τα χιτά, να απαγορευτεί η λειτουργία λατομείων, να κατασκευαστούν τώρα την δημιουργικά έργα, να κριτούν αναδασαρτές όλες οι εκτάσεις που πλήγηκαν από τις πυρκαγιές. Δεν μείναμε και δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια, περιμένοντας την καταστροφή μας. Όλοι στον αγώνα ενάντια στην εγκληματική περιβαλλοντολογτώνα πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των εργολάβων και των κομμάτων που τους εκπροσωπούν. Καλούς αγώνες!